Έχοντα τα δικά μα, κύριε Πουλάκη, έχετε να μα δώσετε από κυβερνητική πλευρά κάποια πληροφόρηση τι έχει γίνει, τι συμφωνήσαμε χθε το βράδυ. Κατά τη 1.30-2 ώρα την νύχτα, λέει, έκλεισε η συμφωνία. Έκλεισε γύρω στι 1.30 ώρα. Ναι. Το πλήρε κείμενο για να κάνουμε κουβέντα επί τη ουσία θα το ξέρουμε αύριο που θα κατατεθεί στην Επιτροπή τη Βουλή. Και θα ψηφιστεί, νομίζω, την Πέμπτη. Για να συζητηθεί και να ψηφιστεί την Πέμπτη. Είναι μια συμφωνία η οποία έκλεισε τα περισσότερα θέματα από τα οποία διαπραγματευόταν συνεχώς η κυβέρνηση. Προφανώς θα ισχύει αυτό που είχατε υποσχεθεί, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Και εξακολουθεί να ισχύει. Αυτό λέω, προφανώς θα το καταγυρώσατε με στη συμφωνία. Και εξακολουθεί να ισχύει. Σας τσιγκλάω τώρα, αλλά εσείς δεν βλέπω να τσιμπάτε. Λέω και εξακολουθεί να ισχύει, διότι κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να πούμε δύο πράγματα τα οποία έχουν σχέση και να τα συνδέσουμε με το παρελθόν. Εμείς είπαμε και προεκλογικά ότι η συμφωνία η οποία υπογράφηκε στις 14 Αυγούστου άφηνε ορισμένα θέματα τα οποία ήταν ανοιχτά, τα οποία ήταν υπό συνεχή διαπραγμάτευση. Αυτό έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του, η συνεχής διαπραγμάτευση. Πρώτον, δείχνει το ότι η κυβέρνηση μπορεί να παλέψει και να περάσει θέματα τα οποία να στηρίζουν την κοινωνία. Έχει όμως και το αρνητικό το ότι είσαι σε μια συνεχή, αν θέλετε, πίεση για το να φύγεις από αυτό το κλοίο. Λέω λοιπόν ότι αυτό κύριε το πακέτο κλείστηκε. Από τα 100 σπίτια προστατεύεται τα 25. Όχι, δεν είναι 25. Ενώ μέχρι είναι... τώρα απαγορευόταν ο πληστηριασμός οποιασδήποτε πρώτης κατοικίας και μας λέτε ότι δεν είναι, τα 25. Είναι επιτυχία. Δεν είναι τα 25. Είναι πάνω από τα 60. Είναι πάνω από τα 60, διότι κοιτάξτε να δείτε. Όλα τα πράγματα συγκρίνονται σε σχέση με το τι υπήρχε ως πρόταση, με το τι υπήρχε ως πίεση και με το τι μπόρεσε εσύ να πετύχεις. Συγκρίνεται το ότι μέχρι τώρα απαγορευόταν ο πληστηριασμός κάθε πρώτη λοιπόν, κατοικία. Ακούστε λοιπόν να τα πάρουμε όλα τα στοιχεία από τα κόκκινα δάνεια και από τη συμφωνία ως την ώρα τα στοιχεία τα οποία ξέρουμε. Ξέρουμε λοιπόν το ότι η πρόταση των δανειστών ήταν γύρω στο 17% να προστατεύεται. Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση πριν από τρεις μέρες το οικονομικό επιτελείο είπε ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε πάνω από το 60% των σπιτιών. Και ξέρουμε από τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί με τα κριτήρια και τις 170.000 και τις 230.000 αλλά και τα άλλα τα κριτήρια σε σχέση με τα εισοδήματα ότι φτάνουμε στο 60%. Ξέρουμε επίσης, κύριε Οικονομέα, το ότι υπάρχει και ένας συγκεκριμένος αριθμός πληστηριασμών τον οποίο έχει δικαίωμα να κάνει η κάθε τράπεζα μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πράγμα, και ξέρουμε, δούμε, βέβαια, έτσι, και ξέρουμε συγχρόνως από τα στοιχεία της συμφωνίας, χωρίς να την έχουμε δει πλήρως, ότι αυτό είναι σε μία διαπραγμάτευση σε σχέση εξοδικαστικά του τραπεζίτη, της τράπεζας με τους πολίτες και τις δυνατότητες τις οποίες έχουν. Κύριε Χατζηδάκη, εσείς τι εικόνα έχετε? Κοιτάξτε, εγώ είχα ανάμειξη στο θέμα αυτό.